Το κρανιακό οστούν, το μετωπικό οστούν, τα δύο κροταφικά, τα δύο φρεγματικά. Εγώ, τι είμαι απέναντί του στην αγέλα στην μονή. Κατήγορος ή δικαστής. Φιλόσοφος ή ποιητής. Είμαι, φίλτατε αναγνώστα, παρατηρητής. Επίμονος παρατηρητής της ζωής. Κάνει ενδοσκόπηση στην αλήθεια της, ανιχνεύοντας και την τελευταία λεπτομέρεια. Μα όταν αυτή με πολύ μόχθο καταγραφεί, η τέχνη υποκλίνεται στο μαστορά της. Νίκος Νικολαίδης, της Κύπρου, της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής. Νίκος Νικολαίδης, της τέχνης, σε φάσμα ατελείωτο. Γνωριστήκατε καθόλου με το έργο του Νίκου Νικολαίδη ή έστω ακούσατε κάτι γι' αυτόν? Σου λέει κάτι. Νίκος Νικολαίδης. Λογοτέχνης. Έχετε διαβάσει, έχετε διαβάσει. Είναι πολύ ασχόμενο λογοτεχνία. Όχι. 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 Ένα θύμα, μπορεί να το άκουσα, ένα ειλικρινά, μπορεί να το κάνει μαζί. Η ειλικρίνεια, τις πιο πολλές φορές, έχει χαρακτήρα επικοδομητικό. Από την άλλη, λέγεται πως και η αλήθεια δεν έχει μόνο ένα πρόσωπο. Εκείνο που μπορεί να τραβήξει την προσοχή του σημερινού αναγνώστη είναι και η εκφραστική επιμέλεια του Νικολαίδη. Δηλαδή, η γλώσσα του είναι πλούσια, είναι σφριγηλή, ευλίγιστη και προσδίδει ένα βάθος στους ήρωές του. Ακόμα υπάρχει στο έργο του, από το έργο του εκπηγάζει μια μουσικότητα, ένας λυρισμός, στοιχεία που σαγηνεύουν το σημερινό αναγνώστη.